Γεια σας, είμαστε η Σαββίδης Ιωάννης και Ναϊκόπουλος Δημήτριος από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή τη σειρά βίντεο θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε ένα FPS παιχνίδι σε Unreal Engine. Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος Μινάς Δασιγέννης. Καλησπέρα, σήμερα θα σας δείξουμε πώς να κάνετε ένα main menu για το FPS παιχνίδι που κάνατε ή θα κάνετε. Αρχικά δημιουργούμε ένα καινούριο level και το ονομάζουμε main menu. Και το ανοίγουμε με διπλό κλικ. Τώρα μας βγάζει ένα κενό χάρτη, όπου εδώ πέρα θα δημιουργήσουμε το main menu. Θα πάμε στα blueprints και θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο blueprint, το οποίο λέγεται widget blueprint και βρίσκεται στο user interface. Θα κάνουμε κλικ και θα το ονομάσουμε και αυτό main menu. Με διπλό κλικ θα το ανοίξουμε. Θα μας βγάλει στις ιδιότητές του. Σε αυτό το πλαίσιο που βλέπετε με διακεκομένες γραμμές είναι η οθόνη που θα εμφανίζεται στο χρήστη. Εδώ τώρα θα εμφανίσουμε δύο buttons. Και θα αλλάξουμε το μέγεθός του σε 500 και 100. Και μέσω αυτής της βοήθειας θα το πάμε ακριβώς στο κέντρο. Τώρα, μέσα στο button θα σύρουμε και ένα text. Και όπως βλέπετε εδώ, πηγαίνει όλο μαζί το button με το text σαν ένα αντικείμενο. Θα δώσουμε ένα καινούριο όνομα, θα το ονομάσουμε Start Game. Και θα αλλάξουμε το button και θα αλλάξουμε το χρώμα του, ας πούμε σε κόκκινο, θα κάνουμε αντιγραφή το button αυτό και θα δημιουργήσουμε άλλα δύο. Καλό είναι αν θέλετε να κάνετε την ίδια επεξεργασία στο κάθε button, να κάνετε αυτή τη δουλειά σε ένα button και μετά να κάνετε copy-paste. Είναι πιο γρήγορο και πιο ασφαλές, να ξέρετε ότι θα πάρουν όλες τις ίδιες μορφοποιήσεις. Και ένα ακόμα. Θα αλλάξουμε το κείμενο. Εδώ θα υπάρχουν για παράδειγμα τα πλήκτρα, το ποια δηλαδή θα είναι τα πλήκτρα χειρισμού του παίκτη, οπότε έχουμε τα controls και στο τελευταίο θα ονομάσουμε XG. Τώρα μπορούμε να βάλουμε, αν θέλουμε, κάποιο background, για παράδειγμα μία εικόνα, τη σέρνουμε μέσα, να αφήνουμε στη γωνία. Και την προσαρμόζουμε ώστε να καλύψει όλη την οθόνη. Από το κάτω αριστερό μενού, που είναι η ιεραρχία, θα πάρουμε την εικόνα και θα την βάλουμε πάνω από όλα τα buttons, έτσι ώστε να είναι στην ίδια ιεραρχία με τα buttons. Τώρα θα μπορούμε να αλλάξουμε, είτε να βάλουμε κάποια εικόνα, να κατεβάσετε δηλαδή την εικόνα που θέλετε και να την βάλετε σαν background. Εμείς θα επιλέξουμε απλά κάποιο χρώμα, να πούμε το. Κάνουμε κλικ στο OK. Τώρα θα βάλουμε τα actions στα κουμπιά, δηλαδή όταν κάνουμε κλικ πάνω τους τι θα κάνει το καθένα. Ερχόμαστε στο Start Game, από τη λίστα πάμε στα events
επιλέγουμε unclicked, πατάμε το συν, βλέπουμε ότι μας εμφανίζει στο μενού των blueprint, όπου θα δημιουργήσουμε ένα νέο blueprint για το τι θα κάνει το συγκεκριμένο button. Επιλέγουμε open level, στο όνομα του level βρίσκουμε το όνομα του χάρτη που θα ανοίγει, στην προκειμένη περίπτωση το example map. Ερχόμαστε ξανά στο blueprint, βάζουμε το όνομα, στη συνέχεια κάνουμε remove from parent, ώστε το μενού όταν εμφανιστεί και πατήσουμε να ανοίξει ο χάρτης μας, να εξαφανιστεί το μενού από την οθόνη μας και να μην συνεχίσει να υπάρχει στην οθόνη μας, ενώ ταυτόχρονα από πίσω υπάρχει ο χάρτης της πίστας μας. Κάνουμε συνέχεια δεξί κλικ, get player controller, και επιλέγουμε από εδώ set mouse cursor. Συνδέουμε το γράφημα και είμαστε εντάξει με το συγκεκριμένο button. Ερχόμαστε στο design, επιλέγουμε control, πάμε πάλι στο events, on clicked, και θα φτιάξουμε τι θα εμφανίζει στο συγκεκριμένο μενού, στο συγκεκριμένο κουμπί δηλαδή. Ερχόμαστε πάλι στο open level, το όνομα του χάρτη θα το αφήσουμε κενό, γιατί θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή έναν καινούριο χάρτη ώστε να μας πηγαίνει. Επιλέγουμε αυτά τα τρία, τα αντιγράφουμε και τα κάνουμε επικόλληση. Επίσης μπορούμε, αντί να τα ξαναφτιάξουμε, απλώς να ενώσουμε από το open level στο remove from parent. Είναι ακριβώς το ίδιο. Πολύ ωραία. Επιστρέφουμε πάλι στο designer, επιλέγουμε exit game, από το events, on clicked, επιλέγουμε quit game. Κάνουμε ένα compile, save, για να εμφανίζεται το μενού στον κόσμο μας πρέπει να έρθουμε στα blueprints και open level blueprint. Το level blueprint είναι αυτό το level που ανοίγει, στην ουσία που τρέχει όταν ανοίγει ο χάρτης, οπότε κάνουμε δεξί κλικ και event play, επιλέγουμε create widget, από το μενού επιλέγουμε το widget που φτιάξαμε, δηλαδή το main menu. Το κάνουμε τώρα αρχικά θα βάλουμε get player controller ξανά, set mouse cursor,
add to viewport και τα ενώνουμε. Επιλέγουμε να φαίνεται ο cursor-ας μας και combine. Βλέπουμε υπάρχει ένα error γιατί δεν ενώσαμε το return value με το target. Ξανακάνουμε compile, βλέπουμε ότι όλα είναι εντάξει. Κλείνουμε το blueprint και ας τρέξουμε λίγο τον κόσμο. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζεται το start menu. Όπως βλέπετε όμως έχει γίνει create ο παίκτης μας, που δεν θέλουμε στο main menu να κάνει create τον παίκτη μας. Κάνουμε αυτή τη στιγμή για να φύγουμε από το player mode. Από τα blueprints ερχόμαστε στο game mode, select game mode και επιλέγουμε game mode. Είναι ένα κενό game mode, στην ουσία δεν κάνει απολύτως τίποτα. Πατάμε play. Όπως βλέπετε ο παίκτης μας δεν δημιουργήθηκε. Κάνουμε click και δεν πυροβολεί αυτή τη στιγμή, ούτε μετακινείται. Οπότε κάνουμε start game. Περιμένουμε και βλέπουμε στο κόσμο και ότι ο παίκτης μετακινείται κανονικά. Τώρα για να δείξουμε τα κουμπιά, τα πλήκτρα δηλαδή που θα χρησιμοποιεί ο παίκτης, θα κάνουμε ένα καινούριο map. Να έχει δύο level, το οποίο θα το ονομάσουμε controls. Θα το ανοίξουμε, κάνουμε save για να πιάσουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει. Περιμένουμε να μας δημιουργήσει το κενό χάρτη. Κάνουμε από τα... πηγαίνουμε στα blueprints, κάνουμε ένα καινούριο... πηγαίνουμε στο main menu, συγγνώμη λάθος. Πηγαίνουμε στα controls και πηγαίνουμε στο on clicked. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι τον αν θα το αντικαταστήσουμε με τα controls, που είναι καινούργιος χάρτης που φτιάξαμε. Ωραία, εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Κάνουμε compile και save. Και τώρα θα ανοίξουμε, θα το κλείσουμε αυτό. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα καινούριο blueprint, το οποίο πάλι θα είναι widget. Και θα το ονομάσουμε και αυτό controls. Το ανοίξουμε και τώρα θα δημιουργήσουμε ένα text σε αυτή την περιοχή. Θα το βάλουμε στην επιθυμητή τοποθεσία, για παράδειγμα εδώ, και θα γράψουμε ότι για παράδειγμα με το W ο παίκτης πηγαίνει μπροστά. Ωραία. Πατάμε Enter και βλέπουμε πρέπει να αυξήσουμε λίγο τις διαστάσεις. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και χειροκίνητα, ίσως είναι πιο εύκολο στην προκειμένη περίπτωση. Πατάμε με το W πηγαίνει forward μπροστά. Έπειτα κάνουμε την ίδια διαδικασία για τα επόμενα. Εδώ θα αλλάξουμε το κείμενο.
Εδώ θα βάλουμε για το ότι με το D πηγαίνει δεξιά. Και τέλος ότι με το A μεταφέρεται αριστερά. Έχουμε και το space. Γενικά μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο έχετε βάλει εσείς να κάνει κάποια action, να το προσθέσετε στο συγκεκριμένο μενού ώστε ο χρήστης του παιχνιδιού να μπορεί να γνωρίζει ποιο κουμπί θα κάνει και τι. Ωραία, εμείς σας βάλουμε μόνο αυτά, νομίζω ότι είναι αρκετά και μπορούμε να βάλουμε και ένα πλήκτρο, ένα button για να πηγαίνει πίσω στο προηγούμενο μενού δηλαδή, οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα κάνουμε ένα button εδώ, θα σύρουμε μέσα ένα text και θα το ονομάσουμε back. Θα το προσαρμόσουμε να βρίσκεται στην πάνω δεξιά, πάνω αριστερή άκρη. Θα πατήσουμε πάνω στο B και θα κάνουμε on, θα πάμε στο on clicked. Εδώ τώρα θα κάνουμε open level, να θα βάλουμε σαν κείμενο το όνομα του level που έχουμε, που στην προηγούμενη περίπτωση είναι το main menu. Ωραία. Θα κάνουμε remove from parent, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται το προηγούμενο, αυτό το level που φτιάξαμε τώρα στην επόμενη οθόνη, και έπειτα θα έχουμε get player controller, το οποίο θα συνδέεται με το set show mouse, ναι, με το show mouse cursor. Τα συνδέουμε, βάζουμε να μας δείχνει το mouse cursor, είμαστε έτοιμοι, κάνουμε compile, κάνουμε save και πάμε να το δοκιμάσουμε. Ανοίγουμε λοιπόν το level που θέλουμε, κάνουμε play, πηγαίνουμε στα controls, δεν εμφανίζεται στην προηγουμένη περίπτωση, οπότε λοιπόν αυτό που δεν είχαμε κάνει σωστά ήταν το εξής. Θα έρθουμε στο controls, θα κάνουμε, επιλέξουμε Open Level Blueprint, Event in Play και θα το βάλουμε να εμφανίζεται στο viewport στην ουσία. Πρώτα βάζουμε το Create Widget, διαλέγουμε το όνομα widget που θέλουμε, έπειτα κάνουμε add to viewport, επιλέγουμε από το return value στο target get player controller, ενώνουμε αυτά τα δύο και κάνουμε και show το mouse cursor.
Κάνουμε compile, να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Το κάνουμε ελαχιστοποίηση. Από το blueprint ερχόμαστε στο game mode και διαλέγουμε το game mode όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα save και ανοίγοντας το main menu να δούμε αν όλα λειτουργούν καλά αυτή τη φορά. Πηγαίνουμε στο controls και βλέπουμε ότι εμφανίζονται όχι τόσο με τη σωστή σειρά, αλλά όλα εμφανίζονται κανονικά. Κάνοντας back βλέπουμε ότι φεύγει η προηγούμενη οθόνη και ερχόμαστε ξανά στο, στην αρχική οθόνη, στο main menu. Πατώντας exit games, βγαίνουμε από το παιχνίδι. Αυτό ήταν λοιπόν και το main menu που είναι η τελευταία προσθήκη στο project μας, στο παιχνίδι. Οποιοςδήποτε μπορεί να ψάξει στο Google και στο YouTube να βρει εκατομμύρια ακόμα πράγματα που μπορεί να φτιάξει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να δημιουργήσετε τα πάντα από μόνοι σας, όπως εσείς θέλετε, αρκεί να έχετε χρόνο και κάποιες γνώσεις ώστε να χρησιμοποιήσετε τα απαραίτητα εργαλεία. Εμείς το αρχικό στάδιο που θέλαμε να σας δείξουμε πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε με αυτή τη σειρά βίντεο. Είναι μια καλή αρχή για κάποιον ώστε να μάθει να χειρίζεται το Unreal και να φτιάξει έναν μικρό μεν αλλά υπαρκή κόσμο, ώστε να δημιουργεί, να έχει μια βασική ιδέα για το πως μπορεί να σχεδιάσει ακόμα μεγαλύτερα παιχνίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή επιτυχία στα project που θα κάνετε.